Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας στο ΕΚΠΑ και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, έτσι ώστε αρχικά να εστιάσουμε στα όσα εκτιλήσονται στην Ισλανδία έπειτα από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Χερσόνησο Ρέικιανες. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, η Ισλανδία είναι σε συναγερμό. Υπάρχει ανησυχία για την ατμοσφαιρική ρήπανση και όχι μόνο. Και αρχικά, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μας πείτε όσον αφορά το φαινόμενο και βεβαίως ποια είναι η δική σας εκτίμηση, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή. Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, θα λέγε κανένας, για το θέαμα που προσφέρει. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά εντάσσεται μέσα στις έντονες γεωδυναμικές διεργασίες που εξελίσσονται στην Ισλανδία και που εξελίσσονται εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η Ισλανδία είναι ένα ηφαιστειογενές νησί το οποίο βρίσκεται πάνω στη Μεσοκεάνια Ράκη, η οποία κινητοποιείται και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δράση πολλών ηφαιστείων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες περιοχές. Και βεβαίως δεν μπορεί να προδικάσει κανένας την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας, γιατί η φύση είναι πάντα έχει τους δικούς της νόμους, δεν ορίζεται από τη δικιά μας λογική, έχει τη δικιά της λογική. Και εκτιμούμε βεβαίως ότι αυτό θα συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες στη συνέχεια, με πιο μεγάλη ή πιο μικρή ένταση, αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το προδικάσουμε. Mm-hmm. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο μοναδικό, συνηθισμένο στην Ισλανδία. Κάθε 2-3 χρόνια έχουμε τη διέγερση και την ηφαιστειακή δραστηριότητα κάποιου από τα ηφαίστεια που υπάρχουν στην Ισλανδία. Συνεπώς για τους Ισλανδούς δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Βεβαίως το συγκεκριμένο είναι γιατί έχει και άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, αλλά είναι μέσα στην τρέχουσα διαδικασία που καλούνται οι Ισλανδοί να απαντήσουν σε μεγάλη συχνότητα μέσα στην ιστορία τη γεωλογική που εξελίσσονται αυτά τα φαινόμενα. Επομένως, θα λέγαμε ότι η Ισλανδία είναι προετοιμασμένη επί της ουσίας, κύριε καθηγητά, και σε άρθρο σας θέσατε το ερώτημα κατά πόσο είναι η χώρα μας έτοιμη έτσι ώστε να διαχειριστεί έναν ενδεχόμενο ηφαιστειακό κίνδυνο. Θα ήθελα την απάντησή σας. Πόσο έτοιμοι είμαστε? Κοιτάξτε, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες. Βεβαίως, έχουμε ουσιαστικά το φαινόμενο του 2011 στην Σαντορίνη, αλλά και παλαιότερα φαινόμενα όπως το 1996-1995-1997 στην Ήσυρο, που είχαμε αντίστοιχες διαδικασίες του ενεργοποίησης των ηφαιστείων. Είμαστε προετοιμασμένοι. Βεβαίως, το μεγάλο προβλήμα είναι ότι τα ηφαίστεια δίνουν το χρόνο και παρακολούθησης και ενοργάνωσης, αλλά και λήψης αποφάσεων. Mm-hmm. Επομένως, είμαστε έτοιμοι, λέτε, κύριε καθηγητά. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Με αφορμή τα όσα βιώνουμε εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, ιδίως τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείτε την κατάσταση στη χώρα μας. Θέλω να πω, τι βαθμό θα βάζατε εσείς στα επίπεδα πρόληψης στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, έχουμε υψηλά επίπεδα πρόληψης και για την κλιματική κρίση. Αλλά βεβαίως όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία επικρατούν και εμφανίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, θέλει μια συνεχή αναπροσαρμογή των σχεδίων μας με βάση τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης. Θέλει μια συνεχή εγρήγορση, γιατί τα φαινόμενα εξελίσσονται με μεγαλύτερη συχνότητα, μεγαλύτερη ένταση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα αντίστοιχα φαινόμενα. Υπάρχουν σύνθετες κρίσεις, σύνθετοι κίνδυνοι, τους οποίους θα πρέπει να έχουμε και αντίστοιχα επιχειρησιακά σχέδια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να, όχι να αντιμετωπίσουμε και να μετενήσουμε τις επιπτώσεις, αλλά απλά και μόνο να προσαρμοστούμε και να γίνουμε πιο ανθεκτικοί στην όλη κατάσταση. Και θα πρέπει σαφώς να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ.